Μεγάλη νίκη για το γυναικείο τμήμα του Αθλητικού Μήνου Χανιά, καθώς επιβλήθηκε του Άρη με σκορ 2-1 στα Καθιανά. Για αυτή η νίκη εξασφαλίζει και σε μεγάλο βαθμό την παραμονή στην ομάδα, η οποία είδε την Βεατρίκη Σαρή στα πρώτα δευτερόλεπτα να σημαδεύει την εξωτερική πλευρά των δικτύων. Στο 8ο λεπτό, ο Άρης είναι αυτός ο οποίος απάντησε όταν η ασυνεννοησία στην άμυνα έφτασε μπαλιά σε μεγάλη περιοχή, το σούτ όμως κατέληξε στην αγκαλιά της Γιακουμάκη. Η Βεατρίκη Σαρή απείλησε για μία ακόμη φορά στο 13ο λεπτό, όμως και εδώ δεν είχε ευτυχή κατάληξη στο σούτ. Μια προσπάθεια ακόμη από τα δεξιά με την Καραντονάκη στο 15. Το γύρισμα το οποίο θα γίνει με διπλή προσπάθεια θα μπλοκάρει τον φύλακα του Άρη. Κόρνερ, η μπάλα θα περάσει την Καραμουσαδάκη, η οποία θα χάσει τεράστια ευκαιρία, πολύ μεγάλη ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ. Ενώ ο Άρης σε μια ακόμη επίθεση θα χάσει πολύ καλή στιγμή εδώ με το πλασέ, το οποίο μπάλα καταλήξει στην εξωτερική πλευρά των ληχθείων. Μεγάλη φάση για τους φιλοξενούμενους. Νέα προσπάθεια για τα κορίτσια του Αοχανιά με τη Μανολίτση εδώ να κάνει ωραία κίνηση. Εδώ ζήτησαν πέναλτι σε αυτή την κόντρα μεταξύ των δύο παικτών. Ενώ η Καραντονάκη για μία ακόμη φορά από τα δεξιά θα σεντράρει. Η Καραμουσαδάκη θα βάλει το σώμα της μπάλα, καταλήξει σε κόρνερ. Από το κόρνερ, το οποίο εκτελέστηκε με κομπίνα, αλλάξε η Βεατρίκη Σαρή με την Σδράκοβιτς. Το σούτ το οποίο κάνει η Σαρή, μπάλα θα περάσει πάνω από τα δοκάρια. Όμως είχαμε σοβαρό τραυματισμό για την Σαρή, η οποία μεταφέρθηκε στην αγκαλιά του Άρη Δαμανάκη, του γιατρού της ομάδας, της γυναικείας ομάδας του Αθλητικού Μήνου Χανιά, καθώς δεν υπήρχε φορείο. Ένας τραυματισμός ο οποίος θα την αφήσει περίπου ένα μήνα έξω. Δεύτερο ημίχρονο, με τη σέντρα ουσιαστικά πίεσαν τα κορίτσια του Αοχανιά. Η Μανολίτση είναι αυτή η οποία πήρε τις κόντρες, έδωσε στην Σδράβκοβιτς, η οποία πιάσε γεμάτο το σουτ. Αντίθετα, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την μπάλα τραυματοφύλακα του Άρη και 1-0 για την ομάδα του Αθλητικού Μήνου Χανιά. Έξαλα τα πανηγύρια πάνω στον πάγκο. Ένα κουβάρι τα κορίτσια του Αοχανιά. Ξανά η φάση με την Μανολίτση να δίνει την πάσα στην Σδράβκοβιτς. Το σουτ δεν μπόρεσε να το συγκρατήσει τραυματοφύλακα. Προβάδισμα λοιπόν για την γυναική ομάδα του Αθλητικού Μήνου Χανιά και όπως είναι λογικό έξαλα και τα πανηγύρια. Μια ακόμη καλή προσπάθεια με την Καραμουσαδάκη, η οποία θα σουτάρει πάνω όμως στην αγκαλιά. Φάουλ από τα αριστερά, καλό χτυπημένο. Η Μανολίτση είναι αυτή η οποία θα πάρει την κεφαλιά και στο 57 θα γίνει το 2-0. Έβαλε τις βάσεις εδώ η γυναική ομάδα για πολύ μεγάλη νίκη. Στο 57ο λεπτό ξανά η φάση, η εκτέλεση του φάουλ, η Μανολίτση θα πάρει την κεφαλιά. Θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα το 2-0. Και φυσικά πανηγύρια, καθώς το συγκεκριμένο παιχνίδι ήταν πάρα πολύ σημαντικό βαθμολογικά. Στο 70 ο Άρης θα χάσει σπουδαία ευκαιρία όταν από τις κόντρες ευνοήθηκαν. Η Γιακουμάκη βγήκε γρήγορα νέα κόντρα πάνω στην μοίρα. Ενώ μία ακόμη καλή στιγμή με τη Μανολίτση, η οποία θα δει την τερματοφύλακα στην αρχή και σε δεύτερη φάση την παίκτρια του Άρη να απομακρύνει πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή. Από τις κόντρες στη συνέχεια ο Άρης βγήκε στην αντεπίθεση. Σε αυτήν εδώ τη φάση κατάφερε να μειώσει σε 2-1 και να αναπτερώσει τις ελπίδες η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ξανά το τελείωμα. Πάρα πολύ ωραίο το πλασέ με το δεξί. Μπέρα πέρασε κατά πόδια Τζιακουμάκη και κατέληξε στα δίχτυα για το 2-1. Από εκεί πέρα ο Άρης προσπάθησε να πετύχει ένα ακόμη γκολ εδώ. Πολύ μεγάλη ευκαιρία με την μπάλα να περνάει λίγο έξω από το δεξί κάτω το δοκάρι στο 90. Και τέλος παιχνιδιού. Τα πανηγύρια έξαλα. Τρεις βαθμοί χρυσάφι για την ομάδα του Κυριάκου Γρηγοράκη μαζί με την Βεατρίκη Σαρή, η οποία περίληπη μετά τον τραυματισμό της πανηγυρίζει έστω και έτσι. Είχα επισημάνει ότι αυτό το παιχνίδι για μας είναι όλη η χρονιά. Τα κορίτσια πραγματικά το πίστεψαν, πάλεψαν, το κέρδισαν. Αξίζουν 1000 συγχαρητήρια. Αφιερώνουμε αυτή τη νίκη, την πολύ μεγάλη νίκη για την ομάδα του Αοχανιά στη Βεατρίκη, την οποία την περιμένουμε σύντομα κοντά μας. Συγχαρητήρια και πάλι. Ήταν μια νίκη η οποία την αξίζαμε, την πιστέψαμε και την καταφέραμε. Θα συνεχίσουμε να βλέπουμε κάθε αγώνα ξεχωριστά. Δεν αναπαυόμαστε. Η ομάδα έχει στόχους, η ομάδα έχει φιλοδοξίες. Σήμερα μπορεί να καταφέραμε κατά ίμιση να σώσουμε τη χρονιά, αλλά έχουμε ακόμα πολλούς αγώνες μπροστά μας που πρέπει να τους δούμε πολύ σοβαρά για να επιδιώξουμε ό,τι καλύτερο.